Ελλάδα Κοινικού Επιτελείου. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Ταξιέργο Στέλιο Νεοφύγου, διευθυντή, διεύθυνση αναδιοργάνωση εθνική του ΡΑΣ. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Διεύθυνση Καραλάμπου, Καραλάμπου, διευθυντή ναυτικού. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Στην αρχοσυμφάμενο γραβείου Πατρίκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν να σας συγχαρώ και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο βαρισίμαντο έργο που αναλαμβάνετε. Ειδικά την περίοδο που διανύουμε, οι εμπειρίες και οι ικανότητες σας αποτελούν τα βασικά εχέγγυα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Εκφράζω την ευαρέσκειά μου για το γεγονός ότι διαλέξατε την Κύπρο ως την πρώτη χώρα που επισκέπτεστε από την ανάληψη των καθηκόντων σας. Με ιδιαίτερη χαρά, είχαμε την ευκαιρία μαζί με τον φίλο Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, Ναύαρχο Αποστολάκη, να συζητήσουμε θέματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αλλά και θέματα που αφορούν πρωτοβουλίες που η Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουμε από κοινού για την ασφάλεια και συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, ως δύο χώρες που χαρακτηρίζονται ως πυλώνας σταθερότητας και αξιοπιστίας στην περιοχή. Κύπρος και Ελλάδα, ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης, στοχεύουμε στην ενίσχυση του γεφυρωτικού μας ρόλου ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων, διαλόγου και συνεργασίας στην περιοχή. Περαιτέρω, μέσω των τριμερών στρατηγικών συνεργασιών που αναπτύξαμε στο πλαίσιο της νέας περιφερειακής πολιτικής που έχουν διαμορφώσει οι κυβερνήσεις μας με φίλες χώρες της περιοχής, συμβάλλουμε στην προαγωγή της σταθερότητας, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και στην προώθηση της θαλάσσιας και ενεργειακής ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη σημαντικές ενεργειακές προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου. Μόλις χθες, στην κοινή διακήρυξη της Λευκωσίας, Med7, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι ο στόχος της ενεργειακής ασφάλειας παραμένει πρωταρχικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από την έκφραση της πλήρης υποστήριξης της Κύπρου και της αλληλεγγύης κατά την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της να εξερευνεί, να εκμεταλλεύεται και να αναπτύσσει τους φυσικούς πόρους εντός της ΑΟΣ της, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, κάλεσαν οι 7 ηγέτες την Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία της Κύπρου και να απέχει από απειλές ή ενέργειες αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο. Η συνάντησή μας, κύριε Υπουργέ, λαμβάνει χώρα εν μέσω μιας γεωπολιτικής συγκυρίας, όπου η Τουρκία εκφράζει μια έντονη νευρικότητα και επιθετικότητα. Με την απειλή χρήσης βίας, την οποία φροντίζει να διακηρύττει με κάθε ευκαιρία, προβαίνει σε άκρως προκλητικές ενέργειες στο πεδίο, καταστρατηγώντας βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και παραβιάζοντας στις πλήστες των περιπτώσεων τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, προβάλλει αφισβητήσεις και ως προς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, σε Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο Πελάγος. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της Τουρκίας. Με σύμμαχο το διεθνές δίκαιο, παρακολουθούμε τις κινήσεις της Τουρκίας και τηρούμε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις με ενότητα, ψυχραιμία, αλλά και με αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα αποτελεί τον μόνιμο και ανιδιοτελή συμπαραστάτη μας στον αγώνα μας για εθνική επιβίωση και παρότι ότι δεν μπορεί τούτο να αποδοθεί με λόγια, επιτρέψτε μου να εκφράσω για ακόμη μια φορά την απέναντι ευγνωμοσύνη της Κύπρου για τη συνεχή, αδιάλειπτη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού στον αγώνα μας για εξέβρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του εθνικού μας προβλήματος. Μιας λύσης που θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση των κατηχημένων μας εδαφών μέσω της μετεξέλιξης της Κυπριακής Δημοκρατίας
σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος χωρίς εγγυήσεις και ξένα στρατεύματα. Φίλε κύριε Υπουργέ, η προϊστορία σας στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες είχατε την τιμή να διατελέσετε επί τετραετίας αρχηγός τους, εξασφαλίζει και την επιτυχία στο έργο σας. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί σας υπό την προηγούμενη σας ιδιότητα και αυτό με κάνει να αισθάνομαι τυχερός που θα συνεργαστούμε άμεσα πλέον ως Υπουργοί Άμυνας, αφού γνωρίζω την αποφασιστικότητά σας και την ικανότητα λήψης αποφάσεων, οι οποίες διαμορφώνουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων. Σας εύχομαι και πάλι καλή τύχη και κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Υπουργέ Άμυνας της Κύπρου, φίλε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου σαν Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος και ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του φίλου μου Σάβα Αγγελίδη, βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μεταφέρω ένα μήνυμα αλληλεγγύης, στήριξης και αγάπης στην Κυπριακή Δημοκρατία και στους αδελφούς Κυπρίους. Η Κύπρος δίνει το δικό της αγώνα. Πάντα όμως έχει ως συμπαραστάτη της και στυλοβάτη σε κάθε της προσπάθεια την Ελλάδα. Στις μέρες μας σύγχρονοι δρόμοι του ελληνισμού στρέφονται στην κατεύθυνση της προόδου, της ανάπτυξης, της ειρήνης, της συνεργασίας των λαών. Σε μια ασταθή και ταραγμένη γειτονιά, Κύπρος και Ελλάδα παραμένουν στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων και βαδίζουν μαζί ως κατεξοχήν παράγοντες ασφαλείας, σταθερότητας και περιφερειακής συνεργασίας. Βέβαια, το πρώτο μου ταξίδι εκτός Ελλάδος δεν θα μπορούσε να είναι αλλού. Η παρουσία μου εδώ σήμερα έχει συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα. Είναι ένας ακόμα κρίκος στη διαχρονική σταθερή πορεία των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οι αγαστές μας σχέσεις, σχέσεις αλληλεγγύης και αδελφοσύνης, ισχυροποιούνται με το πέρασμα του χρόνου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ορίζει τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και στα δύο Υπουργεία θα πορευτούμε και στο μέλλον. Στόχος μας είναι να υπηρετήσουμε μέσα από τις διεθνώς παραδεδεγμένες αρχές και το διεθνές δίκαιο την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην περιοχή. Οι συχνές συναντήσεις και επισκέψεις σε υψηλό επίπεδο έχουν βοηθήσει ήδη στην αναβάθμιση του επίπεδου συντονισμού και συνέργειας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας και Κύπρου. Έχουμε ολοκληρώσει σημαντικό αριθμό κοινών δράσεων, ενώ έχουμε δρομολογήσει προς υλοποίηση αποφάσεις οι οποίες προάγουν αυτή τη στρατηγική συνεργασία και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά της. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε την επιτευχθήσα δυναμική της διμερούς στρατηγικής συνεργασίας, η οποία και αποτελεί τη βάση και την ενίσχυση της αδελφικής στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και την ανάπτυξη ευρύτερων περιφερειακών συνεργασιών. Με τον κύριο Υπουργό γνωριζόμαστε αρκετά. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τα εξαιρετικά του λόγια και τις ευχές και θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι η συνεργασία μας θα είναι ακόμα πιο στενή και ελπίζω αρκετά πιο αποτελεσματική. Σας ευχαριστώ πολύ.